Χαίρετε κυρίε και κύριοι, το Σέντερ είναι η εκπομπή Αγροτικό Ημερολόγιο. Η εκπομπή που κάθε εβδομάδα φιλοδοξεί να πιάνει τον παλμό, τον σφυγμό των ανθρώπων που πασχίζουν στον πρωτογενή τομέα σε συνθήκε συχνά πρωτόγνωρα δύσκολε, αλλά και συνθήκε που πάντα και για τον πρωτογενή τομέα έχουν τι δικέ του ευκαιρίε. Ε, στην ε, απόψινή εκπομπή θα μα απασχολήσουν ε, η καλή είδηση για τα επιτραπέζια στα φίλια του Παγκαίου. Μια είδηση που παραμένει καλή και εμεί από την εικοπία έχουμε αδυναμία καλέ ειδήσει. Θα δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή κρίση που συνεχίζει να πλήττει του κτηνοτρόφους και ε, θα δούμε κατά πόσο γενικότερα ο παράγοντα κλιματική κρίση επηρεάζει του αγρότε στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τη βοήθεια του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Εκτινοτροφίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σωτήρη Παπαδόπουλου. Χαίρετε κύριε Παπαδόπουλου. Καλησπέρα κύριε Σπιτσέρη. Καλά. Καλησπέρα και σε όλους τους uh, τηλεθεατές. Καλά. Είπαμε λοιπόν εδώ. ότι εμείς <σχ> αυτή την εκπομπή ξέρετε πολύ καλά κύριε Παπαδόπουλου ότι ε, βεβαίω. Αναδεικνύουμε κάθε πρόβλημα όταν υπάρχει και υπάρχουν πολλά προβλήματα και αυτή είναι η δουλειά μα ω εκπομπή. Αλλά μα αρέσουν και καλέ ειδήσει. Ε, μια καλή είδηση και μια καλή είδηση απαραίτητο καλή, α πούμε, επιτραπεί ο, ε, χαρακτηρισμό, είναι ότι το επιτραπέζιο στα φίλη Παγκαίου φέτο πάει καλά. Είναι καλή η παραγωγή, είναι πολύ καλή η τιμή και επιτέλου μετά από χρόνια η παραγωγή απολαμβάνουν μια καλή χρονιά. Δρέπουν τους καρπούς των κόπων τους και ανταμείβονται γι' αυτό μετά από μία πενταετία εξαιρετικά δύσκολη, όπου η μία κακή χρονιά διαδεχόταν την άλλη, για διαφορετικούς λόγους, για παρόμοιους λόγους. Αλλά επιτέλους φέτος είναι μία εξαιρετική χρονιά. Και ε, παρακολουθούμε ε, στην εξέλιξή της αυτή την καλή χρονιά, από την αρχή που ξεκίνησε με τα πρώιμα η συγκομιδή, όλα δείχναν ότι ήταν καλά, το θέμα είναι ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή κάτι να στραβώσει, κάτι να χαλάσει. Όμως συνεχίζεται έτσι και όχι μόνο Συνεχίζεται όπως ξεκίνησε αυτή η χρονιά, αλλά η τιμή πάει από το καλό στο καλύτερο. Να ακούσουμε τι έχει να πει ένας βαθύς γνώστης του ζητήματος, ο ε, ιδιοκτήτης της Σκευαστηρίου και Εξαγωγίας Γιώργος Κατσαγκιώτης από το Μυρτόφυτο ε, Παγκαίου, μια από τις έδρες που χτυπάει εκεί ο παλμός ε, του επιτραπέζιου Σταφυλιού στην ε, ε, επαρχία Παγκαίου και γυρίζουμε για να πούμε και κάτι Επιπλέον για αυτό το ζήτημα, για την καλή είδηση τη ημέρα που μα αρέσει πολύ, κύριε Παπαδούλη. Να δούμε το ρεπορτάζ. Καλή ήταν η χρονιά για το επιτραπέζιο στα φίλη τη Καβάλα. Σύμφωνα με δηλώσει τηλεόρασης τηλεόραση του Σέντερ του Γιώργου Κατσαγκιώτη, οι τιμέ ανεβαίνουν και είναι καλύτερε από όσε ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε. Ναι, είναι γεγονό ότι φετινή χρονιά είναι πάρα πολύ καλή για το διτραπέζιο στα φίλη της Καβάλας. Είναι μια χρονιά η οποία θα φέρει ένα πολύ καλό εισόδημα στον παραγωγό μας, το οποίο το είχε ανάγκη αυτό μετά από τρία-τέσσερα συνεχή χρόνια αποτυχία αποτυχίας με συρρήκνωση του εισοδήματός του. συνεχίζεται η συγκομιδή ομαλά. Οι τιμές βαίνουν και καλύτερα ακόμη όσο πάει προς το τέλος, οι τιμές ανεβαίνουν περισσότερο. Είναι καλύτερες ακόμη από ό,τι ήταν πριν ένα μήνα και γενικά το τοπίο είναι πάρα πολύ καλό ε, για το σταφύλι της καβάλα στο επιτραπέζιο. Τραγικό είναι το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών. Το οποίο ανεβάζει το κόστο. Μάλιστα, όπω τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ, χάνουμε εργατικά χέρια και εργαζομένου, γιατί θέλουν να μην ασφαλίζονται για να παίρνουν τα επιδόματα. Σαφώ, αυτό είναι ένα τραγικό πρόβλημα για την Καβάλα και γενικά για όλη την Ελλάδα. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα εργατικών χεριών, το οποίο αυτό επηρεάζει, αλλά ευτυχώ είναι καλή χρονιά. Αν η χρονιά δεν ήταν καλή, γιατί το έλλειμμα στην αγορά εργασία. Των εργατικών χεριών που υπάρχει σε εμά, ανεβάζει και το κόστο. Τα ημερομύθια έχουν ξεφύγει, είναι πάρα πολύ μεγάλα. Συν το ότι εμεί, που είμαστε και νόμιμοι, οι επιχειρήσει εδώ πληρώνουμε το Ίκα μα, πληρώνουμε τι ασφαλιστικέ εισφορέ όλε. Και οι νόμιμοι έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο. Χάνουμε εργαζομένου, επειδή δεν θέλουν να ασφαλίζονται για να παίρνουν τα επιδόματα. Εγώ προσωπικά φέτος έχω χάσει τουλάχιστον 20 άτομα ε, και πήγαν τώρα φύγαν έξω ας πούμε στα χωράφια αλλού ξέρετε τι, τι γίνεται με με που κόβουν παράνομα και τους πληρώνουν μαύρα έτσι επειδή θέλουν να παίρνουν τα επιδόματα τα επιδόματα εργασίας έτσι και να εμφανίζονται άνεργοι αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να διεκδικήσουμε να βρεθεί μια λύση για αυτό το περίφημο επίδομα ε, ανεργίας να, να δίνεται σαν επίδομα εργασίας. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό γιατί τελικά ο παραγωγικός ιστός πλήττεται πολύ βαριά. Να φτάσουμε στο σημείο, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε να παράξουμε πλέον. Κύριε έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με τις εξαγωγές. Έτσι. Δεν υπάρχουν χέρια. Και ειδικά, υπάρχουν και, για τα συσκευαστήρια. Και ειδικά για τα συσκευαστήρια, ανόμιμα συσκευαστήρια, όπω είμαστε εμεί εδώ, έτσι, οι οποίοι πληρώνουμε το ΙΚΑ, πληρώνουμε τι ασφαλιστικέ φορέ, τα πάντα. Δυστυχώ υπάρχει μία μερίδα η οποία δεν θέλει αυτό για να παίρνει τα επιδόματα. Έτσι. Είτε. Είναι πιστεύω ένα κέριο ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να απασχολήσει και το Υπουργείο Εργασία. Κύριε Κατσακιώτη, όλα αυτά τα χρόνια τη της, της... της κρίση και με δεδομένα τα προβλήματα τη Σουλτανίνα Ένεκα και τη κλιματική κρίση, έχουμε πει πολλέ φορέ ότι είναι απαραίτητη μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Αυτή συστηματικά και με την παρέμβαση τη πολιτεία δεν έχει γίνει, αλλά στο μεταξύ έχουν γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό αναδιαρθρώσεις με την ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί των ανθρώπων που αντιμετώπισαν το αδιέξοδο. Πώ εξελίσσεται αυτό, Υπάρχει ε, σημαντική αλλαγή στο μεταξύ ε, στα υποκαλλιέργεια υπο, ε, ποικιλίε στα Κοιτάξτε, ό,τι μπόρεσε ο κάθε παραγωγό, ο κόσμος, ο παραγωγικό κόσμο, το έκανε μόνο του. Δυστυχώ η πολιτεία έτσι, δεν στάθηκε όπω έπρεπε στην περίφημη αναδιάρθρωση, η οποία πρέπει να έχει γίνει προπολού. Με ένα νόμο, τον οποίο είναι απερίγραπτο και δεν ξέρουμε γιατί το κάνανε, έτσι, η περίφημη αναδιάρθρωση με ευρωπαϊκά λεφτά, τα οποία στην ουσία έχουν χαθεί, αφήσαν έξω το σταφύλι. Γιατί βάλανε όρο μέσα ότι η αναδιάρθρωση μπορεί να γίνει μόνο με νομικά πρόσωπα, δηλαδή με ομάδε και συνεταιρισμού. Δυστυχώ ή ευτυχώ, το σταφύλι σε όλη την Ελλάδα δεν λειτουργεί. Λόγω των παθογενειών που υπάρχουν και λόγω άλλων θεμάτων, δεν λειτουργούν ομάδε και συνεταιρισμοί. Είπαμε δυστυχώ ή ευτυχώ. Από εκεί και πέρα επικράτησε μια εκδικητική αντίληψη και το Σταφύλι έμεινε έξω από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό και με αυτό μπορούσε να γίνει αναδιάρθρωση και να μπορέσει να σταθεί οικονομικά ο παραγωγό. Έτσι. Δυστυχώ δεν προχώρησε λόγω αυτού του γεγονότο. Οι ομάδε και οι συνεταιρισμοί στο Σταφύλι το 95% σε όλη την Ελλάδα. Είναι ιδιώτες, έτσι και έμεινε, έμεινε απέξω από την αναδιάρθρωση του σταφύλιου. Με όλα αυτά τα υπακόλουθα. Και σαφώ η αναδιάρθρωση δεν έχει γίνει, υπάρχουν παθογένειες πολλές, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα δημόσια, είναι γνωστό το τι γίνεται, Κάποιε ποικιλίε, έτσι. Και λόγω αυτού του γεγονότος πιστεύω δεν έγινε μία συντεταγμένη δομική αναδιάρθρωση, η οποία θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στο παραγωγό του σταφύλιου. Νομίζω ότι γίνανε τραγικά λάθη, στα οποία υπάρχουν ή ε, έχουν πάρα πολλοί. Αυτά λοιπόν, ε, ακούσαμε κύριε Παπαδόπουλε, το καλό νέο είναι ότι είναι εξαιρετική χρονιά φέτος ναι. και επιτέλους, μετά από αλεπάλληλες σφαλιάρες, να το πούμε λαϊκά, οι αγρότες απολαμβάνουν μια καλή χρονιά. Μαζί τους απολαμβάνουν και οι εξαγωγείς ε, και μαζί με όλα αυτά, το επιτραπέζιο στα φίλια της Καβάλας ξαναβρίσκει θέση στι αγορέ του κόσμου, μια θέση που την είχε χάσει τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι το εξή. δύο είναι τα ζητήματα που χρήνουν σχολεία μου. Ένα, θα μπορούσε αλήθεια η πολιτεία να συμβάλλει στην αναδιάρθρωση, στην αλλαγή των καλλιεργειών. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα δεδομένο πράγμα. Η άλλοτε κρατεά σουλτανίνα, η οποία ήταν ε, ένα προϊόν που. Ήταν ο βασιλιάς δόνα, Ο βασιλιά, έτσι, και είχε απλά. περίοπτη θέση στο ε, τραπέζι Ευρωπα... ευρωπαίων Καταναλωτών σε πολλέ χώρε, έχει πρόβλημα έχει πρόβλημα λόγω και τη κλιματική κρίση. Ε, θα μπορούσε η πολιτεία να δώσει τη δυνατότητα ε, στου ε, καλλιεργητέ να κάνουν αυτή τη στροφή σε άλλε καλλιέργειε περισσότερο ανθεκτικές. Ε, η πολιτεία στο μόνο που θα μπορούσε να, να, βοηθήσει και βοηθάει και από το 2015 τουλάχιστον η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα και η Περιφέρεια γενικότερα ε, το, το πράττει αυτό, είναι το να ενημερώνει σωστά του παραγωγού. Το τι καινούργιε ποικιλίε, ήδη το 2015 ξεκινήσαμε, από το 2015 ξεκινήσαμε να κάνουμε ενημερώσει για το ποιε καινούργιε ποικιλίε βγαίνουν, γιατί μιλάμε για αναδιάρθρωση ποικιλιών και όχι καλλιεργιών. Ε, ποιε καινούργιε ποικιλίε πλέον στην αγορά που μπορούν να ε, αντικαταστήσουν τη σουλτανίνα υπάρχουν και ε, ε, έχουν πολύ καλά ε, στοιχεία για την καλλιέργεια τους και ε, αυτές, τέτοιες ενημερώσεις έχουμε κάνει και ήδη και οι συνεταιρισμοί και οι ιδιώτες αρχίζουν και αλλάζουν τις ποικιλίε τους, αφαιρούν τη σουλτανίνα, βάζουν τέτοιες καινούργιες ποικιλίε οι οποίες πλέον ζητούνται περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και προτιμούνται και από τους παραγωγούς, γιατί η Σουλτανή είναι ένα, ένα πολύ δύσκολο ευπαθές προϊόν, είναι ένα ευπαθές προϊόν, το οποίο το, το στρεσάρουμε εμείς πάρα πολύ, ενώ ε, κανονικά η Σουλτανή είναι ένα πολύ μικρό σε μέγεθο στα φύλη. Εμείς με όλες αυτές τις επεμβάσεις που κάνουμε, το διογκώνουμε και φανταστείτε ότι είναι σαν να έχουμε ένα μπαλόνι που πρέπει να είναι μισοφουσκωμένο και εμείς το έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φουσκωμένο. Άρα ε, είναι και πολύ ευαίσθητο και ευπαθές σε οποιαδήποτε μεταβολή των καιρικών συνθηκών. Άρα ε, έχουμε καινούργιε ποικιλίε που ζητούν, τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και, και οι ευρωπαϊκές αλλά και οι διεθνείς αγορές ε, έχουν φύγει από την, ε, από, το, ε, από την αγορά της Σουλτανίνας, δεν, δεν, δεν τους ενδιαφέρει πλέον η Σουλτανίνα, υπάρχουν ε, άλλες ποικιλίε το ίδιο καλές και αποδοτικές, αλλά και οι παραγωγοί νομίζω ότι βρίσκουν περισσότερο, πιο εύκολη την καλλιέργεια νέων ποικιλιών, ε, για γιατί δεν έχουν τόσο, ε, με, τόσο μεγάλες μεταβολές στην παραγωγή τους. Δηλαδή δεν τους επηρεάζει η κλιματική αλλαγή, την παραγωγή, τη σταθερή παραγωγή από χρόνο σε, σε τόσο χρόνο, βαθμό. Σε τόσο βαθμό. Το το εξή. Άρα θα μπορούσε Εμείς αυτή η προσπάθεια μόνο... να υποστηριχθεί με έναν τρόπο. Δηλαδή, λένε εδώ πέρα οι άνθρωποι του χώρου ότι οι όποιε επιδοτήσει δίνονται μόνο σε ομάδε παραγωγών και συνεταιρισμού και εξαιρούνται ε, τα φυσικά πρόσωπα, παρά το γεγονό ότι αυτή είναι η κατάσταση του κλάδου στη χώρα. Θα μπορούσατε εδώ να δείτε κάτι διαφορετικό, δηλαδή να, να ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια. Ε, η καινούργια κοινή αγροτική πολιτική αναφέρεται σαφώ σε ομάδε παραγωγών. Είναι ξεκάθαρο. Πάμε, δεν, είναι αλλάζει ξεκάθαρο αυτό. δεν αλλάζει. Όχι. δεν όχι. Δεν, θα μπορούσε ναι. ποτέ η ελληνική πολιτεία να παρέμει και να το αλλάξει αυτό. Όχι. όχι. Οπότε ή υπάρχει και ομάδα νομίζω, παραγωγών. Και νομίζω ότι είναι το πιο σωστό να πάμε σε ομάδε παραγωγών για να δυναμώσουμε την, Συμφωνούμε την παραγωγή. Συμφωνούμε απολύτω, κύριε Βαδούλη. Ναι. Αυτό είναι το πιο σωστό και ναι. σε ναι. το λέμε και το ξαναλέμε. Αλλά εδώ υπάρχει μια κατάσταση. Καλό ή κακό, κακό. Ε, αυτό αργεί ακόμη. Ε, κοιτάξτε, στην ε, ανατολική πλευρά τη Καβάλα έχουμε 11 συνεταιρισμού. Στη δυτική πλευρά Στη, έχουμε ένα-δύο συνεταιρισμού. Στην ανατολική υπάρχει. Ε, ναι, είναι, είναι εκεί τα ακτινίδια, είναι τα, τα σφαλάκια είναι... κτλ. Ε, τώρα, από εκεί θα πρέπει να, να δούμε για ομάδε παραγωγών. Νομίζω ότι Άρα δηλαδή είναι μονόδρομος η κατάσταση. Το συνεταιρίζεστε είναι μονόδρομο. Ναι, και. ή το... πάμε σε ομάδε παραγωγών και υπάρχουν επιδοτήσει ή δεν πάμε σε ομάδε παραγωγών και δεν υπάρχουν επιδοτήσει. Και επιδοτήσει δηλαδή. όχι επί του προϊόντο, επιδοτήσει για διάφορε. Για να κάνει πιστοποίηση, για να, πάρεις, να κάνει ομαδικού ψεκασμού, να πάρει ένα ψεκαστήρα, να μειώσει το κόστο ναι, παραγωγή. Αυτή η ενίσχυση οτιδήποτε... που ζητάει ο καλλιεργητή. Ναι. Για να μπορέσει να κάνει το βήμα μπροστά. Το έρχεται μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική, την καινούρια είναι κοινή αγροτική, είναι αγροτική δεν, το και δεν, και δεν το Αυτό προωθεί, αυτό θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Επομένω, δεν μπορούμε εμεί να το αλλάξουμε. Μάλιστα. Εργατικά χέρια. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στη χώρα, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Εδώ θα μπορούσε κάτι να συμβεί, είτε από τη χώρα, είτε από την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, θα μπορούσε ενδεχομένω να συμβάλλετε εδώ, να αναζητηθούν ε, νέε χώρε από όπου μπορεί να έρθουν εργατικά χέρια. Ε, για νέες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε κάθε χρόνο γίνονται δηλώσεις και παίρνουμε στο ανάλογο γραφείο της, ε, της νομαρχίας πόσους αιτήσει, μάλλον πόσοι θέλουν να έρθουν ή καλουνε ή ο κύριος Κατσαγκιώτης ή οι υπόλοιποι ε, ομάδε παραγωγών ή απλοί επιχειρηματίες πόσους θέλουμε να έρθουν για να έρθουν από την Αίγυπτο, να έρθουν από διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτού του αποκαλούμε και όλου εργάτε γη κυρίω, γιατί ε, ω επιτοπλίστων είναι δουλεύουν σε αγροτικές εργασίες στο χωράφι ή έρχονται για να ε, βοηθήσουν τα ψαροκάικα που υπάρχουν. Ε, εμείς, εμείς, ακολουθούμε το διαδικαστικό κομμάτι. Όταν μας πούν ότι θέλουμε να φέρουμε από εκεί, τότε και εμείς θα ακολουθήσουμε τα, τη διαδικασία για να τους φέρουμε. Δηλαδή είμαστε ένα κομμάτι του μηχανισμού μεταξύ των ε, επιχειρηματιών που ζητάν και των ε, εργατών γης που ζητάμε από, την, ε, από τις χώρες αυτές. Ε, και, καινούργια, να, να αναζητήσουμε από μόνοι μας εργάτες περισσότερους από αυτούς που ζητάν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Υπάρχει τρόπος, λέτε, μπορούν να βρεθούν κάποιες χώρες από όπου μπορούμε να ζητήσουμε εργατικό δυναμικό. Ε, εγώ νομίζω ότι το καλύτερο... Και από που, την γνώση ναι. που έχετε του χώρου, έτσι. Ναι. Ε, έρχονται πολλοί από τη Βουλγαρία, κυρίως κυρίω ε, βουλγαρική καταγωγή, εκτό από του Αιγυπτιανού. Και μάλιστα από που γειτνιάζουν. Που, έρχονται, που, που δηλαδή. γιατί είναι εύκολη η πρόσβαση, κυρίω το καλοκαίρι, γιατί δεν έχουν και δουλειέ ή τα παιδιά του δεν, δεν του χρειάζονται λόγω σχολείων. Ε, αυτό όμω εγώ που, θα, που άκουσα και θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν υπάρχουν εργατικά χέρια και για τους λόγους της πολιτικής που ακολουθούμε στο πρόγραμμα των ε, ανέργων, τη επιδότηση της, της ανεργία και όχι τη επιδότηση εργασίας, εργασία, όπω πολύ σωστά το είπε, Ίσως θα πρέπει εκεί να δούμε πώ θα αξιοποιηθούν οι, α, αυτοί που Έλληνε πολίτε που πληρώνουν, που μεγαλώνουν, που πλήρωσε και το δημόσιο για να ε, πάνε σχολείο για την υγεία του κτλ. να εργαστούν σε τέτοιε εργασίε. Δυστυχώ δεν υπάρχουν μόνο θέσει υψηλών αμοιβών. Πρέπει ανάλογα με τα προσόντα σου να εργαστεί. Τώρα, το να μην εργάζεσαι και να παίρνει επίδομα ανεργία, νομίζω εκεί λίγο θα πρέπει να διορθωθεί η πολιτική. Δεν και κρίσει παρεμβάσει προ αυτή την κατεύθυνση, ε... αλλά μέχρι τώρα δεν απέδωσαν οι ελληνικέ. Θα, θα πρέπει, δεν μπορώ να. Δηλαδή, έρχονται και σε εμά και ρωτούν να δουλέψουμε, να κάνουμε, αλλά θέλουν επιλογή, επιλεκτικά να αποφασίσουν πού θα δουλέψουν και αν θα δουλέψουν. Ε, δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Πρέπει αν, θα, αν θα αν μπορείς να δουλέψεις και, έχεις και δεν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας, τότε θα πρέπει να ε, μία θέση και να πας να δουλέψεις. Τώρα ζητάνε να, να, δουλέψουν, να μαζέψουν τις ελιές και δεν βρίσκουν άτομα να δουλέψουν. Και έρχονται ξένοι και όλο, επειδή είναι και λίγοι, ε, γίνεται και ένα μεταξύ του συνεννόηση και ζητάνε ακόμα πιο πολλά χρήματα για να μαζέψουν τι έλλειε. Όλο ήδη, αυτό. Ή, ή, το ανέφερε ο κ. Καταγιώτη. Το κόστο είναι μεγαλύτερο. Ευτυχώ η, η, χρονιά είναι καλή και μπορούν να τα ανταπεξέλθουν οι. Α, αν, οι δεν, αν δεν είναι, γιατί από μόνο του παραγωγό δεν μπορεί όλη η οικογένεια να δουλέψει, δεν μπορεί να μαζέψει τόσου τόνου τα φίλια που πρέπει μέσα σε δύο μέρε, μία-δύο μέρε να μαζευτούν. Ε, το ίδιο γίνεται και με τι έλλειε από εκείνη την περιοχή. Και άρα θα πρέπει να, να δούμε εκτό Μπορεί να, να βρεθούν και χώρες ε, ε, άλλες και νέες οι οποίες θα ζητήσουν εργατικά χέρια ε, ή να δούμε με το θέμα των ε, μεταναστών τι γίνεται εδώ πέρα. Πώς ε, των προσφύγων, αν θα μπορέσουν να συμβάλλουν επιπλέον. Υπάρχει μια πολιτική εκεί. Όταν επιχειρήθηκε αυτό να συμβεί ε, με ε, τους μετανάστες που διαμένουν ε, εδώ στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου, ε, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Ναι. Δηλαδή, όσοι αγρότε βρήκαν από εδώ εργατικά χέρια, είπαν ότι ήταν απολύτω ικανοποιημένοι. Μάλιστα, επειδή έτυχε να συζητηθεί αυτό, βγάλαμε κάποιους, βρήκαμε κάποιου αγρότε, μα υπέδειξαν. Ο κύριο Στρέμον συγκεκριμένα, ο διευθυντή τη δομή, μα υπέδειξε κάποιου αγρότε οι οποίοι συνεργάστηκαν, πήραν, προσέλαβαν ανθρώπου από. Ε, του πρόσφυγε εδώ του Αρισμικοπούλου και ήταν απολύτω ικανοποιημένοι. Μάλιστα, κάποιοι ενθουσιασμένοι ε, δήλωσαν εδώ στη συχνότητα του Τσέντερ ότι ήταν από του καλύτερου εργάτε που είχαν ποτέ. Και, και είναι και, και διπλό το αποτέλεσμα, διότι του ενσωματώνει στην Μα κοινωνία τη Καβάλα. Ε, αρχίζουν να δουλεύουν, γνωρίζονται με, τον, με την κοινωνία, ενσωματώνονται πιο εύκολα, παίρνουν χρήματα και αποδεσμεύονται και από αυτή τη δομή, η οποία δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Και μπαίνουν μέσα στην κοινωνία και παράγουν. Από την άλλη, συγκεκριμένη δομή εδώ, υπάρχει, ε, υπάρχει ένα δεδομένο ότι αλλάζει συχνά ο πληθυσμό, δεν υπάρχουν οι ίδιοι. Ναι. Και υπάρχουν αλλαγέ. Οπότε αυτοί που ε, απασχολήθηκαν δύο χρόνια πριν δεν είναι φέτο για να απασχοληθούν. Εξαρτάται. Εντάξει. Έρχονται καινούργοι και ενδεχομένω, αν αρχίζουν και απασχολούνται και βρουν μία μόνιμη δουλειά, θα ενδεχομένω θα μείνουν και στην Ελλάδα, θα μπορούν να. Αυτή είναι μια λυσίδα κτλ. Είναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο πετυχαίνει σε μένα. Δεν επιδιώχθηκε συστηματικά. Ναι. Ε, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, δυο λόγια για το Σταφύλι. Επειδή τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα, η μια κακή χρονιά διαδεχόταν την άλλη. Επαναλαμβάνω, είστε πολύ καλό γνωστό τη πραγματικότητα, θα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα ήταν πολλοί οι οποίοι είχαν απεγνωσμένοι, αναζητούσαν άλλε διεξόδου να εγκαταλείψουν το Σταφύλι, να ναι. στραφούν αλλού. Φέτο είναι μια καλή χρονιά. Βλέπετε να έχει μέλλον το Επιτραπέζιο Σταφίλι ε, στην Καβάλα. Ποια είναι η εκτίμησή σα. Ε, είχε και. Επειδή καλλιεργείται εδώ και αρκετέ δεκαετίε, ε, είμαστε σίγουροι ότι το σταφύλι θα έχει και το μέλλον στην Καβάλα. Δηλαδή, λόγω κλιματική. Υπάρχει τεχνογνωσία, πολύ καλή τεχνογνωσία. Ε, το κλίμα έχει αλλάξει. Η κλιματική αλλαγή σίγουρα επηρεάζει. Αλλά έχουμε και νέε ποικιλίε που εισέρχονται στην. Ε, Περιοχή και νομίζω ότι αυτές θα αποδώσουν στο μέλλον περισσότερο και, και ε, να ξέρετε ότι στην ε, γεωργία ποτέ οι ποικιλίε δεν παραμένουν οι ίδιες. Ε, μετά από 20 κάνουν τον κύκλο τους, μετά Α, από ναι, 10, 20, 30 χρόνια γιναι. βγαίνουν καινούργιες. Επομένως και η Σουλτανίνα που κυριάρχησε τα τελευταία 30 χρόνια θα αντικατασταθεί σιγά σιγά από νέε ποικιλίε πιο ανθεκτικές οι οποίες θα είναι πιο καλά... Ε, ε, θα, θα, θα είναι πιο προσαρμοσμένες, καλά προσαρμοσμένες στην ε, περιοχή εδώ την, και την κλιματική αλλαγή που επέρχεται και άρα θα συνεχίσει το σταφύλι να είναι ένα σημαντικός παράγοντας αγροτικής ανάπτυξης για την περιοχή του Παγκαίου. Μάλιστα. Ε, και, Όπως και, και το... τα το... εινοστάφυλλα βέβαια που και, τα εινοστάφυλλα είναι ας, ε, μια σημαντική βέβαια, παραγωγή για την παραγωγή μας. Δεν είναι και εύκολο κανείς. Υπάρχουν, υπάρχουν παραγωγή που θέλουν να στραβούν στα Ινωστάφυλλα, αλλά υπάρχουν ε, κάποιες προϋποθέσεις ε, για αυτό ναι. που δεν είναι θέλει εύκολο άδεια, να... Θέλει άδεια να βγάλεις. Ναι, δεν, δεν είναι εύκολο να βγάλεις άδεια γι αυτό. Δεν είναι εύκολο, κάθε χρόνο... Ενδεχομένως εδώ θα έπρεπε, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να απλοποιηθούν κατά αυτέ οι διαδικασίες. Ε, κοιτάξτε, είναι... ε, επειδή ε, δεν θέλει και η Γαλλία να μεγαλώσει πάρα πολύ την παραγωγή των Ινωστάφυλλων, Γι' αυτό έχει θεσπιστεί η νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μας έρχεται δηλαδή ότι δίνουμε μόνο 1% αύξηση κάθε χρόνο σε νέες άδειε. Επομένως, δεν είναι πολύ μεγάλη αυτή πόσα πόσο χιλιάδες τρέματα είχαμε άλλο συν 1% επομένως, συν αυτά που εγκαταλείπονται βέβαια. Άρα δεν μπορούμε να αυξήσουμε ρακδαία την παραγωγή μας στα ινοστάφυλλα και είναι και ένας λόγος στο οποίο γκρινιάζουν οι ινοπαραγωγοί διότι έχουν και μεγάλες επιχειρήσεις υνοπαραγωγικές που θέλουν μεγαλύτερη παραγωγή, γιατί έχουν και μεγαλύτερη ζήτηση ναι, τα το κρασιά τους, κρασί αλλά δεν μπορούν να παράγουν, δεν μπορούν και να παράγουν και παραπάνω. Και έδαφος στις αγορές του κόσμου, mm. αλλά υπάρχει πρόβλημα στην παραγωγή. Ε, Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ε, τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω ε, της ενεργειακής κρίσης και της εκτόξευσης του ε, Κόστου παραγωγής στα ύψη, <Τι> επιστρέψτε να παραμείνει μαζί μα ο Σωτήδη Παπαδόπουλο, Γενικό Διευθυντή Αγροτική Οικονομία και Κτινοτροφία στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και πάμε στην κτηνοτροφία. Ε, κύριε Παραδούπλε, εδώ είναι το κόστος παραγωγής το οποίο πνίγει τους ε, κτηνοτρόφους ε, και παρά το γεγονός ότι υπήρξαν σημαντικέ εμπόλαιες ζωικού κεφαλαίου και ε, παραγωγής με την βιβλική καταστροφή που συνέβη στη Θεσσαλία δεν υπήρξε ε, κάποια βελτίωση για, ε, κανονικά με βάση τον νόμο της προσφοράς και ζήτησης θα έπρεπε οι άλλοι κτηνοτρόφοι που δεν επλήγησαν από αυτή την βιβλική καταστροφή να βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα. Σύμφωνα με τα όσα δηλώνει ο Νίκο Δημόπουλο, πρόεδρο των κτηνοτρόφων τη Καβάδα, αυτό δεν έχει σημαίνει μέχρι τώρα. Πάμε να δούμε τη δήλωση ο κύριο Δημόπουλο και επιστρέφουμε. Η ενεργειακή κρίση συνεχίζει να πλήττει του κτηνοτρόφου. Καθώ οι τιμέ στην ενέργεια αλλά και στι ζωοτροφέ είναι υψηλέ, μάλιστα το κόστο των τροφών έχει αγγίξει το 20% τη συνολική παραγωγή. Την ίδια στιγμή, όπω τονίζει ο πρόεδρο των κτηνοτρόφων Καβάλα Νίκο Δημόπουλος, παρά το γεγονό ότι οι ίδιοι δεν έχουν ανεβάσει τη τιμή τη πρώτη ύλη, οι τιμέ αυξάνονται χωρί οι κτηνοτρόφοι να έχουν κάποιο ιδιαίτερο κέρδο. Το κόστο παραγωγή δεν έχει πέσει στι νοοτροπικέ εκμεταλλεύσει. Mm -hmm. Οι τιμέ είναι πάρα πολύ ψηλέ και στην ενέργεια και στο ρεύμα. Αλλά, ε, συγγνώμη, και στο καύσιμα και στο ρεύμα. Αλλά ταυτόχρονα και στι ζωοτροφέ που είναι το μεγαλύτερο μέρο του κόστου παραγωγή. Είναι περίπου 60 με 70% του κόστου παραγωγή τιμή των ζωοτροφών. Αλλά ταυτόχρονα και το προϊόν μα δεν είναι μπορέσιμο, διότι οι τιμέ στη Λιανική είναι πάρα πολύ ψηλέ. Ε, βλέπουμε ότι ε, από πέρσι που δεν έχουμε αυξήσει στην τιμή του προϊόντο από την προηγούμενη περίοδο, το 2022, ε, βλέπουμε ξαφνικά ότι οι τιμέ αυξάνονται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καινούργιε συμφωνίε. Άρα στην ουσία κάτι συμβαίνει. Κάποιο κερδίζει, ενώ δεν θα πρέπει να κερδίζει παραπάνω. Ε, το λογικό είναι να κερδίζει κάποιο ε, γιατί ε, κάνει επιχείρηση, ε, γι λόγο κάνει και την εμπορία και τη μεταποίηση. Όμω από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρχουν όρια σε όλα τα πράγματα και η, η, η λογική να υπάρχει ώστε το προϊόν μας να είναι εμπορεύσματο και να μπορεί να το αγοράσει ο κόσμος. Διότι μπορεί στη χώρα μας η τιμή να είναι ε, η πολύ υψηλή σε σχέση με, το, ε, με την αγοραστική αξία που έχουν οι εργαζόμενοι, αλλά στο εξωτερικό είναι πιο εμπορεύσιμο γιατί εκεί πέρα η αγοραστική αξία των, ε, των ανθρώπων είναι πολύ υψηλότερη. Άρα αυτό βλέπουμε ότι δημιουργεί ένα θέμα στην ελληνική αγορά, και αυτό πρέπει να, να καταπολεμηθεί κυρίω από την ε, κυβέρνηση, διότι αυτό, όταν πήπτε λόγο που λέμε, πρέπει να πήπτε ράδο. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν παραπάνω από τον κανονικό, θα πρέπει και αυτοί να συμμορφωθούν. Έτσι ώστε να μπορούμε να, να ζήσουμε όλοι όμορφα ωραία και να επιβιώσουμε. Αναφερόμενο στι καταστροφέ τη Αλία, είπε. Ναι, η λογική λέει ότι ε, όταν δεν υπάρχει προϊόν, η τιμή του το υπολείπου που απομένει, αυτόν που παράγουν δηλαδή, είναι υψηλότερη, ανεβαίνει διότι η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη από τι εταιρείε. Οι εταιρείε διατείνονται ότι έχουν αποθέματα ε, ιδιαίτερα από φέτα. Εμεί δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα να υπάρχει, διότι ξέρουμε την ανάγκη που είχαν την περσινή χρονιά. Ε, ξέρουμε ότι η παραγωγή δεν αυξήθηκε και μειώθηκε, Άρα στην ουσία ε, αυτό που γίνεται είναι ένα παιχνίδι από τι εταιρείε ώστε να μην ανέβει η τιμή. Ε, για μα το θέμα δεν είναι να ανεβαίνει η τιμή όμω. Για να, Γιατί το είπα και προηγουμένω ότι το, το προϊόν μα πρέπει να εμπορεύσουμε και στη χώρα μα, όχι μόνο στο εξωτερικό. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην τιμή, αλλά ταυτόχρονα και το κόστο παραγωγή θα πρέπει να μαζευτεί. Και σε αυτό και σε αυτό το θέμα, το κόστο παραγωγή του μεταλλεύσεω, έχει λόγο και η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η ενέργεια να είναι τόσο ψηλά, δεν μπορεί τα κάψιμα να είναι τόσο ψηλά, ιδιαίτερα λόγω των φόρων. Και δεν έχει θεσπιστεί το αγροτικό πετρέλαιο και κάθε χρόνο μα δίνουν κάποια ψίχουλα σε σχέση με το σαν επιστροφή του ειδικού φόρου στα κάψιμα, Ενώ θα έπρεπε να είναι από την αντλία το προϊόν ώστε να μπορούμε να καλλιεργήσουμε και να θρέψουμε τα ζώα μα και να μετακινηθούμε. Ε, όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να γίνει από κανέναν. Όπω και το θέμα των ζωοτροφών, ότι εκεί θα πρέπει να υπάρχει, να υπάρχει και εκεί πέρα κάποιο όριο. Για να μπορούμε να πουλάμε και εμεί με τι σημερινέ τιμέ και να μην αυξηθούν οι τιμέ. Θυμάστε χαρακτηριστικά του περσινού Πάσχα, το Πάσχα του 2023, όταν ο κ. Γεωργιάδη πήγε και έβαλε στην ουσία πλαφών στα Βνοερήφια, λέγοντα ότι έχει κάνει συμφωνία με τα Μάρκετ, θα πουλάνε μέχρι 10 ευρώ. Αυτό το πράγμα είναι στην ουσία μια παρέμβαση στην αγορά. Η ίδια παρέμβαση θα μπορούσε να την κάνει και στις, ε, στα ζωοτροφέ και το Στι τιμέ των ανοιχό, ζωοτροφών και το καθεξή. Των εκδοτοφικών εκμεταλλεύσεων. Άρα Μες. θα ήταν μια λυσίδα που θα βοηθούσε τελικά τον καταναλωτή. Ε, κύριε Δημόπουλε, υπάρχει και ο βραχνά όλων όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα τη ΚΑΠ. Εκεί τι γίνεται. Ε, τα μέχρι τώρα δείγματα γραφή ποια είναι. Αυτό που βλέπουμε εμεί, που διαπιστώνουμε, δεν το βλέπουμε μόνο εμεί, το βλέπουν και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το να συντάσσουν τι δηλώσει ΩΣΔΕ, οι γεωτεχνικοί, ότι είναι μια πρόχειρη κατάσταση που δημιουργήθηκε από 1η-1η του 23 που έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία τη καινούργια ΚΑΠ. Ε, όλα είναι στον αέρα. Δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν δράσει οι οποίε δεν μπορούν να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στα οικολογικά σχήματα, στο καινούριο πρασίνισμα που λέμε. Βλέπουμε ότι η σύγκληση τη βασική ενίσχυση των δικαιωμάτων, που λέμε, δεν επανεπολογίζεται βάσει τη σημερινή κατάσταση, αλλά τη κατάσταση του 2019, που έλειξε η προηγούμενη σύγκληση, και έχουμε μια πλασματική στην ουσία εικόνα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τι ενισχύσει που φέρνουν. Μια αντιστοιχεία. Αυτό που είχαμε ζητήσει εμεί από το 2021 που κάναμε. Ανάλογο έγγραφο στην, στο Υπουργείο, ήταν να υπάρχει επικαιροποίηση στην ουσία των, του υπολογισμού των δικαιωμάτων και να υπάρχει μια πλήρη σύγκληση. Εμεί ζητούσαμε άμεσα, α ήταν και σε τέσσερα χρόνια, αλλά ε, το θέμα είναι ότι σήμερα γίνεται μια, ένας, ε, μια σύγκληση σε σχέση με τα δεδομένα του 2019. Ακούσαμε, κύριε Παδούλη, τον Νίκο Δημόπουλο, ε, γνώστη του χώρου, ιδιαίτερα. Δραστήριο και συνδικαλιστικά. Υπάρχει ένα θέμα εδώ. Είναι πολύ διωγκωμένο ε, το κόστος παραγωγής, όχι μόνο στην κτηνοτροφία, γενικότερα στον πρωτογενή τομέα. Και αναρωτιέται ο κ. Δημόπουλο. Στην περίπτωση των ε, αμνοερημφίων εν ώψη Πάσχα, υπήρξε κυβερνητική παρέμβαση από τον Άντωνη Γεωργιάδη και μια. Ε, συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για καλάθι πασχαλινό και 10 ευρώ το κιλό, ακριβώ την εποχή που περιμένουν οι παραγωγοί να βγάλουν κάτι παραπάνω. Στην περίπτωση του κόστου παραγωγή, γιατί δεν υπάρχει μια παρέμβαση τέτοια που να του δώσει μια ανάσα. Ε, έχει δίκιο πολύ ο Νίκος Δημόπουλος, όντω το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό πλέον λόγω και των ζωοτροφών κυρίως ή λόγω της ενέργειας και της ενέργειας την οποία χρησιμοποιούν για την, ε, τη συντήρηση όλων αυτών και την, το να διατηρήσουν τα κοπάδια τους, γιατί δεν, ο, τα περισσότερα δεν τα αφήνουν έξω κάθε μέρα, έχουν και ζωοτροφές, τις οποίες πληρώνουν και ακριβά. δεν ξέρω αν μπορούμε να παρέμβουμε πάρα πολύ, επειδή βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και, υπάρχει ελεύθερη αγορά. Επομένως δεν μπορείς να παρέμβεις πάρα πολύ και να πεις ότι θα πουλήσουν, δηλαδή όπως γινόταν παλαιότερα με την αγορανομία, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων είναι, των οπροκυβευτικών είναι αρκετά υψηλά, ίσως να είναι και τόσο πρέπει να είναι η τιμή τους με βάση το κόστος παραγωγής. Αλλά δεν μπορείς να παρέμβεις και να πεις ότι θα το πουλάω τόσο. Ε, γίνονται σίγουρα κάποιες παρεμβάσεις επιλεκτικά, αλλά νομίζω γίνονται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ε, αυτά τα, τα προβλήματα Γενικώ που έχουμε τώρα αυτή την περίοδο είναι το να, αντιμετωπίσουν, να αντιμετωπιστούν οι πληγέντες από τις πυρκαγιές που έχουμε κυρίως στον Εύρο ως περιφέρεια και στην Κομωτινή λιγότερο και μία-δύο κτηνοτροφικές αίσθημα. εκμεταλλεύσεις Όχι που έχουμε. Αίσθημα, έχουμε. Ναι, ε, ε, μία αίτηση έχει γίνει, αλλά είναι νομίζω δύο-τρεις οι κτηνοτροφικές μονάδες, τρεις αν θυμάμαι καλά, οι οποίες έχουν πληγεί γιατί οι βοσκότοποι που βόσκουν τα ζώα τους έχουν καεί και δεν μπορούν να πάνε μακρύτερα. σε αυτό εμείς ε, ήδη έχει από την ε, κοινωνική αρρωγή μας έχει εγκριθεί ένα εκατομμύριο ευρώ για να, για να παρέχουμε ζωοτροφές με έμεσο τρόπο στους παραγωγούς ε, και κρατήστε το έμεσο τρόπος ε, και βρισκόμαστε στη διαδικασία το πώς θα να, να ολοκληρώσουμε αυτό το τεχνικό δελτίο για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε αυτό εδώ το κομμάτι. Το ίδιο γίνεται και για τους ε, μελισσοκόμους ε, και για τους ε, τρεις νομούς. Ε, επομένως ως περιφέρεια ε, βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο γιατί δεν μπορούμε να παρέμβουμε διαφορετικά ούτε να μειώσουμε τις ζωοτροφές, ούτε να ε, προχωρήσουμε σε αγορά ζωοτροφών με δικά μας χρήματα. Πάντως εγώ, εγώ αναλογείμαι για λόγους... Εθνικού και για λόγου εθνική οικονομία. Υπάρχουν οι ορεινοί όγκοι στου οποίου στι μέρε μα δύσκολα μένουν νέοι άνθρωποι και είναι απαραίτητο να μείνουν και η κτηνοτροφία είναι μια από τι βασικέ διεξόδου. Μήπω στι ορεινέ περιοχέ η κτηνοτροφία θα έπρεπε με έναν τρόπο να στηριχθεί, να... δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι, αν μπορούν να βρεθούν κονδύλια, αλλά ε, μιλώ για μια αναγκαιότητα την οποία αντιλαμβάνεστε έχει την εξωτική αποζημίωση, δηλαδή εξωτική αποζημίωση, μια έξτρα επιδότηση που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγή είναι λόγω της, του ορεινού όγκου εκεί όπου βρίσκονται. Οι παιδινοί δεν, το παίρνουν, αυτή την, δεν παίρνουν αυτή την εξωτική αποζημίωση. αλλά εκτός αυτού νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητηθεί και ένας νέος τρόπος κτηνοτροφία. Η κτηνοτροφία μειώνεται συνεχώς. και αν η πολιτική, η εθνική μας πολιτική είναι το να κρατήσουμε την κτηνοτροφία σε ένα επίπεδο, θα πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Πολιτική. Θέλει πολιτική παρέμβαση σε κεντρικό επίπεδο. Ε, επίσης, έχουμε τα διαχειριστικά σχέδια βόσχεσης για τα οποία μίλησε μέσω πλήν σαφώ ε, ο Νίκος ο για το ότι καθώς οι επιδοτήσεις, οι κεντρικές επιδοτήσεις που παίρνουν οι κτηνοτρόφοι βασίζονται στις βοσκήσιμες εκτάσεις γιατί ένα ζώο αντιστοιχεί σε μία βοσκήσιμη έκταση. Όπω ε, όχι Και το παίρνουν αναβοσκήσιμη έκταση την επιδότηση και όχι κατά κεφαλή επιδότηση. Ε, κατά κεφαλή ζώου, δηλαδή. Επομένω, τώρα βρισκόμαστε στο σχέδιο διαχείριση, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκηση να τα ολοκληρώσουμε μέσω των Υπουργείων για να μπορέσει να ορθολογιστεί, εξορθολογιστεί μάλλον ο τρόπο εκτίμηση τη αποζημίωση αυτή. Άρα εκεί πέρα θα υπάρξει μία αύξηση. Αλλά γενικώ αυτή την περίοδο θα πρέπει το Υπουργείο και κάνουμε κάποιε τέτοιε κινήσει. Έχουμε στείλει και εμεί έγγραφο τον τρόπο με τον οποίο θα επιδοτηθεί ενδεχομένω η ζωοτροφή. Αν και απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδοτήσουμε ζωοτροφέ απευθεία στου παραγωγού, γι' αυτό είπα το εμέσω κρατήστε το. Ε, θα πρέπει να βρεθεί τρόπο όμω, γιατί έχουμε πολύ υψηλό κόστο παραγωγή. Ε, και ε, όταν ε, δημιουργούνται τέτοιες αντίξωες συνθήκες, η κτηνοτροφία μειώνεται. Διότι δεν θα ασχοληθεί ο νέος με την κτηνοτροφία, θα βρει κάπου αλλού. Άρα θα πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος. Εμείς ως περιφέρεια το μόνο που κάνουμε είναι να ε, διαχειριζόμαστε κάποια ε, προγράμματα, το καλύτερο δυνατό μέσα από το σχέδιο βελτίωση, μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, να τους δώσουμε... Ε, κάτι επιπλέον είναι αυτά που δικαιούνται να τα πάρουν στο, στο έπακρο. Από εκεί και πέρα όμως ε, είναι κεντρική πολιτική για το πόσο θα μπορέσουν να, μειωθεί, να μειώσουν το κόστος παραγωγής με έμεσους τρόπους επιδότηση των κτηνοτρόφων. Με έμεσους τρόπους επιδότηση. Νέα ΚΑΠ. Αναφέρεται και σε αυτό ναι. ο κύριος Δημόπουλος και υπάρχει ένας προβληματισμός συνολικότερος και στους συναδέλφους του Γεωπένους αλλά και στους κτηνοτρόφους και γενικότερα στους αγρότες. Τι θα γίνει με αυτό το, το νέο πρασίνισμα, με αυτού του νέου όρου τη νέα ΚΑΠ, οι οποίοι διέπονται ακόμα από μια ασάφεια. Ε, έχουν γίνει κάποια βήματα Όχι, για να δεν ξεκαθαρίσουν δεν το, το δεν δωτείο. έχουν γίνει ακόμα, ακόμα βήματα. Είναι το πράγμα. Ακόμα είναι θολό, νομίζω ότι το αναφέρεται στι εκπομπέ. Το ξέρει και καλά και ο ε, γρηγόρη Τιμοσδήτη, ε, γιατί ασχολείται με, την, με το ΩΣΔΕ και τα, τα μέτρα που. Ε, ενισχύουν την, που ενισχύονται μέσα από την ΚΑΠΗ, είναι άμεσε είτε τέμεσε ενισχύσει. Ε, δεν, έχουν, δεν έχει ξεκαθαριστεί το τοπίο και προπαντός τώρα με την κλιματική αλλαγή, πολύ φοβάμαι ότι θα ε, κάποια από τα μέτρα, από τα πολύ αυστηρά μέτρα αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρασίνισμα, ενδεχομένω λίγο να είναι πιο ελαστικά ε, διότι ε, πάμε σε νέα μοντέλα πλέον καλλιέργειας, τα οποία Μπορεί να θέλουμε να έχουμε περιβαλλοντικούς όρους και δεσμεύσεις περιβαλλοντικές για να παράγουμε προϊόντα πιο περιβαλλοντικά, αλλά βλέπουμε ότι η, το, το κλίμα και η κλιματική αλλαγή επέρχεται πιο ραγδαία από τις αλλαγές που εμείς θέλουμε να κάνουμε. Και ενδεχομένως και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως ε, τα μέτρα για τα οποία θα ισχύσει το, το πρασίνισμα ή τα οποιαδήποτε δέκα μέτρα που έχουμε από την κοινή αγροτική πολιτική καινούρια για να μας επιβάλλουν... Ε, από την αρχή από τη στιγμή αναφερόμαστε στην κλιματική κρίση, αναφερθήκατε και εσείς τώρα. Θα κάνουμε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα, το δεύτερο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα στην αποψινή εκπομπή και επιστρέφουμε μιλώντας για κλιματική κρίση και πώς το αντιμετωπίζεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Ε, τα πράγματα αλλάζουν και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί ώστε ο πρωτογενής τομέα να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Γιατί ε, το γεγονό ότι θα επηρεαστεί, θα επηρεαστεί ούτω ή άλλω. Τα πράγματα αλλάζουν. Αλλά πόσο μπορούμε να αμβλύνουμε τις συνέπειες αυτή τη νέα κατάσταση τη και επιστρέφουμε Πριν κλείσουμε λίγο ναι. μια, μια παρέμβαση, για να μην φύγουμε λίγο από την κτηνοτροφία, ναι. ότι ήδη, ήδη εμεί στην μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το να ενημερώνονται οι κτηνοτρόφοι ε, και ο κτηνοτροφικός κόσμο γενικότερα για τι ε, αλλαγέ που γίνονται ε, στις, ε, στον τρόπο ε, τη ε, παραγωγή ενδεχομένω ε, μέσα στην κτηνοτροφία. Και, και, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Τώρα τον Νοέμβριο έχει μία ακόμα ε, μια εκπαιδευτική ημερίδα και θα γίνει και στην Καβάλα προς το τέλος του Νοεμβρίου για τα νοσήματα που υπάρχουν στην κτηνοτροφία. Ήδη 130.000 ευρώ περίπου σύντο ΦΠΑ Είχα, το είχαμε ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή βοηθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερο τρόπο τους κτηνοτρόφους και με, για να τους ενημερώσουμε καλύτερα και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να γνωρίσουν καλύτερα και τους κτηνίατρους και όλο αυτό το έμψυχο υλικό που υπάρχει στην περιφέρεια να συνεργάζονται περισσότερο μαζί ενδιαφέρον τους. Ενδιαφέρονται οι αγώνες τη της Δεν ενδιαφέρονται δια... πάρα πολύ. Δεν ενδιαφέρονται, ενδεχομένως επειδή γίνονται πρωινέ ώρες, αναγκαστικά γίνονται πρωινέ ώρες, ίσως έχουν και αυτή πολλέ δουλειά και περισσότεροι είναι οι γεωτεχνικοί, οι κτηνίατε παρά οι κτηνοτρόφοι που, που ασχολούνται. Γι αυτό θέλω αν να... μπορούν, να, ναι, σπέψουν. να να έρθουν, γίνονται σε κάθε νομό, ε, και στη Δράμα έγινε και στην Αλεξανδρούπολη, ε, τώρα θα γίνεται στην Ξάνθη, θα γίνει και στην Καβάλα προς το τέλος Νοεμβρίου και νομίζω ότι είναι ε, από τα θετικά βήματα που, που προσμένουμε να ενημερωθούν καλύτερα οι κτηνοτρόφοι για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες Ήθελώς που έχουν. Ή τελος πάνω που θα ενημερώσουμε ναι. μετά. Ε, και επιστρέφουμε. Αγροτικό ημερόλογιο, τρίτο και τελευταίο μέρο. είναι μαζί μα ο Γενικό Διευθυντή τη Αγροτική Οικονομία και Εκτινοτροφία στην Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Δράκη, ο κ. Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλε, κλιματική κρίση. Τεράστιο κεφάλαιο. Το συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή, το έχουμε αναφέρει πολύ συχνά πόσο ε, επηρεάζει ήδη τον πρωτογενή τομέα και πόσο θα τον επηρεάσει τα χρόνια που έρχονται. Θα δούμε ε, τα επόμενα χρόνια ακόμα και αλλαγές στις ζώνες καλλιέργειας, δηλαδή ε, καλλιέργειες που τώρα ε, ε σε αυτά τα μέρη θα μετακινηθούν ενδεχομένω βορειότερα γιατί αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πώς αντιμετωπίζει ε, το συγκεκριμένο πολυσύνθετο θέμα ε, προκειμένου να βοηθήσει στο μέτρο του δυνατού του πρωτογενή τομέα. Ε, η, η κλιματική κρίση είναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο επιτείνεται τα τελευταία χρόνια ε, και κυρίως με το θέμα των πλημμυρών, με το θέμα των πυρκαγιών και ένα πρώτο βήμα που κάνουμε για, τις, για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα είναι το, το θέμα της διαχείρισης ε, και πώς θα πρέπει αυτά να, τα, να, να καθαρίζονται, πώς θα πρέπει να ανοιχτούν, πώς θα πρέπει να τα διαχειριζόμαστε εν γέννη προκειμένου να μην δημιουργούν προβλήματα σε πρώτη φάση επικινδυνότητας σε ανθρώπινες ζωές, σε περιουσίες μέσα στα, στους οικισμούς κτλ. Και μετά θα πάμε δευτερευόντως στις καλλιέργειες των αγροτικών προϊόντων. Επομένως, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι το, το θέμα της διαχείρισης των και πώς θα καθαριστούν, από κάτω προς τα πάνω είναι ο πιο... δηλαδή από το, από το δέλτα προς τα επάνω ε, είναι ο πιο ορθός τρόπος ε, ε, καθαρισμού ε, και θα πρέπει να, να δούμε μετά σε δεύτερο χρόνο αν ε, έχουμε να, να κάνουμε διάφορα μοντέλα για το αν θα πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε ή να, να, να ε, καλλιεργούνται οι περιοχές με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποφύγουμε ένα πλημμυρικό φαινόμενο το οποίο θα μας οδηγήσει στην μείωση της παραγωγής ή και στην καταστροφή ενδεχομένως της παραγωγής. Ε, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις κλιματικές κρίσεις γιατί πάντοτε η, η φύση είναι πιο δυνατή από, τα, από όποια μέτρα και να πάρεις. Επομένως αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι το να μπορούμε σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα να δημιουργηθούν κάποια ενδεχομένως μικρά φράγματα που αυτή την εποχή είναι σύμφωνα με αυτά που μας έχουν ενημερώσει από το Πολυτεχνείο μεταφέρω κι εγώ ότι η δημιουργία μικρών φραγμάτων είναι πιο αποτελεσματική από τη δημιουργία μεγάλων φραγμάτων και επομένως βλέπουμε μία τέτοια μελέτη ή βλέπουμε μία τέτοια στροφή προς, το, προς την διαχείριση τέτοιων φραγμάτων για να μπορέσουμε να μειώσουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Επομένως, το θέμα των καλλιεργειών δεν μπορούμε να το συζητήσουμε ακόμα, γιατί οποιαδήποτε καλλιέργεια και να βάλεις, όταν το νερό ακόμα και δέντρα να, να έχεις παντού, το νερό βλέπετε στην ε, Λάρισα είχε φτάσει το μισό φύλλωμα και καφέτιασαν τα μισά φύλλα από το, από το δέντρο. Αν παραμείνει το νερό πολλές μέρες, τότε είναι λογικό ότι θα σαπίσει ακόμα και τα πιο σκληραγωγημένα ε, φυτά. Άρα ε, αυτό που θα κοιτάξουμε σε πρώτη φάση και κοιτάζουμε σε πρώτη φάση είναι το πώς θα διαχειριστούμε ε, τις... Ε, τις διόδους του νερού καλύτερα για να μην δημιουργήσει ε, κάποια πλημμύρα. Τις διόδους που στο μεταξύ τα πολλά προηγούμενα χρόνια, πολλές τις έχουμε κλείσει, δεν, έχουμε Και με δική μας έτσι, και με δική μας υπετιότητα, υπάρχει... όχι με υπετιότητα του... Τώρα και ένας που ασχολείται χρόνια με αυτά, ε, ο Γιάννης ο Διαμαντής ε, στο Δημοκρίτη, ο οποίο ναι. ξέρει καλύτερα από τον καθένα ε, ε, τα... Ε, την κατάσταση των υδάτων στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θεράκη, έλεγε «Μη ξεχνάμε μια ιδιότητα του νερού. Είναι άχρωμο, είναι άοσμο, είναι άγευστο. Και έχει μνήμη. Θυμάται. Σωστά. Και μπορεί μετά από 20-30 χρόνια να χτυπήσει εκεί που δεν μπορείς να το φανταστεί και να προκαλέσει ό,τι προκάλεσε τώρα στη Θεσσαλία. Αλήθεια με το ε, υφαρδευτικό σύστημα των τεναγών, το οποίο έχει εκμετρήσει το προστοσύ, τα προστοσύνη εδώ και χρόνια, μπορεί να κάνει κάτι η περιφέρεια. Ε, γίνονται διάφορες προτάσεις, κάτι. γίνονται διάφορες προτάσεις προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο πλημμυρικό φαινόμενο, να ξαναπλημμυρίσουν δηλαδή τα Μήπως εδώ τα χρειάζεται μια, μια επανεκκίνηση, μήπως χρειάζεται ένα restart. Ε, είναι είναι Γιατί... οι, οι λύσεις που προτείνονται νομίζω ότι είναι ανέφικτες διότι α, αυτό που λένε ότι να τρυπήσει να τρυπήσει το βουνό και να βγει το νερό το πλεονάζων στην περιοχή μεταξύ Χωρίς του Μπάτη και του Τόσκα και εγώ, νομίζω το ακούω, ότι είναι, δεν με ενθουσιάζει ε, αλλά οτι είναι φαραωνικό ως έργο ε, νομίζω ότι θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα παρά θα λύσει κατά ε, προς, προς ε, αν, ήταν... είναι δυνατό, αν είναι δυνατό, να ε, μολύνουμε ή να δημιουργήσουμε μια τέτοια, τέτοια κατάσταση. Το, το δύσκολο είναι στο, σε εκεί στην, στα Τενάγη ότι δεν υπάρχει μεγάλη κλίση του νερού από την περιοχή των Τεναγών μέχρι την, στην Αμφίπολη που πέφτει τελικά το, το νερό που ρέει. Επομένως, ε, η κλίση είναι κάτω του 5% και επομένως η ροή είναι πολύ ε, χαμηλή. Αυτό που κάνανε τόσα χρόνια ήταν να σκάβουν περισσότερο τις κεντικές τάφρους να δημιουργούν μεγαλύτερη ποσότητα δεξαμενή νερού. Εμείς προσπαθούμε και στο λαιμό, δηλαδή εκεί που τελειώνει η δική μας αρμοδιότητα και πάει τις, των σερών να σκάψουμε λίγο παραπάνω για να έχει λίγο καλύτερη ροή. Και μην ξεχνάτε ότι εφόσον το νερό θυμάται ότι το 32 έγινε αποξήρανση της περιοχής και ότι λίμνη. αυτό ήταν λίμνη, έτσι όπως και στο Θεσσαλικό κάμπο ένα μεγάλο μέρος είναι αλίμνη. Ε, προσπαθούμε με, με, με ανθρώπινα μέσα να αντιμετωπίσουμε την ε, ορμή και τη δύναμη του νερού, αλλά η φύση πάντοτε είναι πιο ισχυρή από μας. Ε, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε ποτέ να λύσουμε αυτό το πρόβλημα της ε, στεγανοποίησης. Τη τενάγων, που είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο, έτσι. Λίγα, λίγα τενάγη υπάρχουν δεν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικρία. εύκολο να γίνει η καλύτερη διαχείριση των υδάτων εκεί πέρα. Δηλαδή, κατά πόσο το, 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 το πλεονάζον νερό, όταν υπάρχει πλεονάζον νερό, με έναν τρόπο να το κρατάμε, να μην ε, πλημμυρίζουν τα τενάγη και να μπορούμε ανά πάσα στιγμή να το δώσουμε έτσι ώστε να αρδέπονται κιόλα. Αυτό ίσως κάποιο πιο. Δεν, δεν ναι. είμαι εγώ ο. Ναι. Ο, ο, ο ειδικό είμαι... μηχανικό που θα δώσει τη λύση, αλλά σκέφτομαι. Ούτε κι εγώ είμαι ειδικό, αλλά νομίζω ότι αν υπήρχε τέτοια λύση θα την είχαν ήδη δώσει γιατί ε, χρήματα ε, μπορούν να, να, να εγκριθούν. Απλά μπορεί να μην είναι ναι. τόσο εύκολη ναι. αλλά, και ενδεχομένω να βρεθεί. Αλλά δεν βρίσκω λύση το να σε καμιά περίπτωση το να ε, τριπίσουν το σύμβολο και να περάσει το, το νερό από την άλλη πλευρά για να ε, χυθεί στη θάλασσα. Ε, φανταστείτε ότι η, η κεντρική τάφρος είναι σαν ένα μπουκάλι το οποίο το έχουμε πλαγιάσει ε, και ο λαιμό είναι αυτό το σημείο που φεύγει προς τη προς την θάλασσα. Ε, όταν γεμίζει δεν μπορεί να αδειάσει τόσο εύκολα από εκεί γιατί η στάθμη είναι πολύ υψηλά στο λαιμό. Επομένως αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των τεναγών. Και δυστυχώ θα επιτύχουμε. Αν πάρουμε να γύρουμε λίγο χρόνια. το μπουκάλι, όπω το λέτε. Ε, αν καταφέρουμε να το κάνουμε. Απλώ να το καθαρίσουμε, τουλάχιστον να είναι ο, ο, όλο το, 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 το καθαρό, να μην γεμίζει, να, να δημιουργήσουμε εκεί μια δεξαμενή, όπω είπατε, μεγαλύτερη, να δέχεται μεγαλύτερο όγκο νερού. Άρα να καθαρίζουμε από τα φερτά υλικά. Γιατί από το Παγκαίο όρο έρχονται και γεμίζει. Έτσι, πώ γεμίζει η τάφρο από του χυμάρου που τρέχουν από το παγκέο όρο. Επομένω, αν καθαρίζουμε, θα δέχεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού και επομένω δεν θα έχουμε τέτοια ένταση πλημμυρική σε περίπτωση που έχουμε ένα φυσιολογικό επίπεδο ή λίγο πάνω από το φυσιολογικό επίπεδο βροχόπτωση. Αν έχουμε υψηλή, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Δυστυχώ θα πλημμυρίσουν τα τενάγη. Και θα, μετά θα προσπαθούμε να, να βρούμε τι φταίει, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα φιλόδοξο, κύριε Βαδούλη, μια που είστε εδώ. Δάδουμε τις ευκαιρίε. Υπάρχει ένα, μια συνεργασία και με ε, το Πανεπιστήμιο με το Δημοκρίτιο για την ε, καλύτερη αξινοποίηση ε, τεχνολογικών δεδομένων, αλλά και για... Ε, να ενισχυθεί η σύνδεση του πρωτογενού με το δευτερογενή τομέα, σωστά. Ναι, ναι. Πώς προχωράει, πώς εξελίσσεται αυτή η ε, υπόθεση. Ε, είναι ένα πρόγραμμα που το σχεδιάσαμε και το υλοποιεί το, ε, ε, το Δημοκριτείο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης επάνω στην Οριστιάδα. Ένα πρόγραμμα 272.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Ε, προσπαθούμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγροτική, περιο... στην αγροτική παραγωγή σε κάποιες περιοχές, τι προβλήματα έχουμε αν ε, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή γιατί βρήκαμε μια ομάδα παραγωγών από κάθε περιοχή ε, τις κυριότερες 11 καλλιέργειες που υπάρχουν στην ε, περιφέρεια ε, και μέσα από αυτό ε, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα καθώς οι, οι επιστήμονες, όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό της, ε, του Πανεπιστημίου είναι ε, στα, στη διάθεση των παραγωγών, να βρούμε τα προβλήματα και να δούμε και αν ε, με τις καινούργιες ποικιλίε και τις καινούργιες παραγωγές και με την κλιματική αλλαγή μπορούμε να ε, αναδιαρθρώσουμε τις καλλιέργειες και να πάμε σε νέες καλλιέργειες, σε νέες ποικιλίε ενδεχομένω, γιατί, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο να αναδιαρθώσεις μια... Καλλιέργεια σε μια περιοχή όταν ε, οι περισσότεροι παραγωγοί ε, λένε ότι να μην βάλουμε σιτάρι, να μην βάλουμε καλαμπόκια. Αλλά όταν υπάρχει, ε, έχουμε υποδομέ σε σιλό, έχουμε υποδομές σε μηχανήματα. Ε, δεν είναι εύκολο να αλλάξει. Επομένω, αυτό θα πρέπει να γίνει πάνω σε μια επιστημονική βάση να το θέσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και ενδεχομένω αν δεν μπορούμε να αλλάξουμε καλλιέργειε, τότε να δούμε τι ποικιλίε μπορούμε να προτείνουμε μέσα όμως από μια επιστημονική έρευνα και όχι μέσα από μια έρευνα, μέσα από μια πρόταση που δίνονται από τις εταιρείε των της σποροπαραγωγών και τα λοιπά. Έτσι, αυτό προσπαθούμε και εμείς να, να συνδέσουμε δεχνώ, έτσι το πρωτογενή αλλαγή, τομέα. Η όποια αλλαγή να είναι ως το δυνατόν περισσότερο συμβατή με τον εξοπλισμό που ήδη διαθέτουν οι παραγωγοί ναι. στη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς γιατί δεν, μπο, δεν θέλουν και οι ίδιοι δεν θέλουν να αλλάξουν και δεν θα μπορούν. Και δεν θα μπορούν και ε, δεν ξέρουμε και εμείς. Δε θα πρέπει να, να στηριχτούμε πάνω σε μία επιστημονική βάση για να τους προτείνουμε κάτι. Να μην πάμε όπως παλαιότερα χρόνια ε, σε επίπεδο καφενείου. Να έχουμε τεκμηριωμένο ότι μπορούν να καλλιεργήσουν αυτά ή δεν μπορούν. Ή το μέλλον σε αυτή την καλλιέργεια είναι ε, φτωχό, δεν ενδεχομένω να είναι και σκιώδε. Επομένω να δούμε και κάτι άλλο. Να δούμε και λίγο τα ενεργειακά να δούμε ενδεχομένω και λίγο τις, τα, τα αρωματικά φυτά ω δεύτερη καλλιέργεια, ω επίσπορη καλλιέργεια κτλ. Να δούμε και κάποιε, να, να, να ξεφύγουμε και λίγο από τι αρωτρέε καλλιέργειε και να πάμε σε κάποιε δεντρόδει, ενδεχομένω με κάποιε ομάδε παραγωγών. Δηλαδή, ένα σημαντικό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε εδώ στην περιοχή των Φιλίππων κάποια ομάδα παραγωγών, που λέγαμε στην αρχή τη εκπομπή. Δε, δεν μπορεί να παραμένει μια τέτοια μεγάλη περιοχή και να συνεχίζει να χρησιμοποιεί το καλαμπόκι, το σιτάρι, ενδεχομένως ε, βλέ, βλέποντας ότι στην περιοχή του Αμεγδαλαιώνα οι, οι δενδρόντιες καλλιέργειες πηγαίνουν καλά. Επομένως, ε, ακόμα και στην ε, ορεινή περιοχή, τα αρωματικά, ενδεχομένως και κάποια είναι ε, υπάρχουνε, Υπάρχουν, αλλά θα πρέπει όμως να, να μην τα λέω εγώ, θα πρέπει να τα αποδείξουμε μέσα από μια μελέτη που θα γίνει επιστημονική, και έτσι θα έχουμε τη συνεργασία του διεξόδους. πανεπιστημίου, του πανεπιστημίου με τις προτάσεις που ενδεχομένως να τις ενστερνιστούν ή όχι και η παραγωγή. Αλλά εμείς να είμαστε εκεί να, να, να το μελετήσουμε το θέμα. Ναι, Αυτό ναι. Το θέλουμε. Κύριε Παδοδούλε, να ευχηθούμε τα καλύτερα για αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε οι παραγωγοί να έχουν διεξόδου. Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Κάπου εδώ η εκπομπή Αγροτικό Ημερολογία θα είναι στο τέλο. Σα ευχαριστούμε που επιλέξετε το σέντερ για την ενημέρωσή σα. Καλό βράδυ.